Οι δικαστικές αρχές είχαν ζητήσει να χαρακτηριστεί σοβαρή και κατεπίγουσα η έρευνα για τη διαρροή των συνομιλιών της βραδιάς του δυστυχήματος στα Τέμπη πριν το δημοσίευμα του βήματος, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει τώρα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών είχε ζητήσει επιτάχυνση από τις 16 Μαρτίου. Ας λείπουν τα παιδιά μας. Τα αγαπάμε πιότερο και από πριν που τα είχαμε στην αγκαλιά μας. Τότε που κοιμούνταν ακόμα στα κρεβάτια τους, ασφαλή, γεμάτα όνειρα και ελπίδα. Αγαπημένα μας παιδιά, μακάρι να γνωρίσαμε από πριν πόσο μεγαλώνει η καρδιά μας για να σας φτάσει. Σας ευχαριστώ. Η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 19χρονης Μάρθης που έχασε την ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών, δέχεται το θερμό χειροκρότημα όσων κατέκλυσαν την αίθουσα του Πανεπιστημίου Βόλου. Ζήτησε ξανά δικαίωση για τις 57 ψυχές που έσβησαν εκείνο το βράδυ. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνει γρήγορη δίκη. Μας ενδιαφέρει να γίνει σωστή ανακριτική διαδικασία για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Και αφού έκρυψαν και όπου και αν τα πέταξαν, εμείς θα τα βρούμε. Θα τα συγκεντρώσουμε και θα γίνει σωστή δίκη. Μετά την ταυτοποίηση DNA στα χώματα που είχαν απομακρυνθεί από το σημείο 0 της τραγωδίας και είχαν τοποθετηθεί σε οικόπεδο εργολάβου, οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να αξιοποιηθούν όλα τα στοιχεία και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Η βιαστική απομάκρυνση εδάφους από τον τόπο του δυστυχήματος ήταν τραγικό λάθος και ασέβεια στους νεκρούς μας. Επί 416 μέρες δίνει τη μάχη της ζωής του, άλλες φορές μέρα-μέρα, άλλες φορές ένα πεντάλεπτο, άλλες φορές ένα λεπτό. Το ότι είναι μαζί μας ο Γεράσιμος, λίγες χιλιάδες μίλια μακριά, είμαι σίγουρος ότι είναι θέλημα του Τριαδικού Θεού, γιατί αυτά που έχει βιώσει και βιώνει μέχρι τώρα είναι πέραν της λογικής. Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαυρόπουλου στο Βήμα της Κυριακής, ήδη από τις 16 Μαρτίου οι δικαστικές αρχές είχαν ζητήσει αναβάθμιση της έρευνας για τις ηχητικές συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το βράδυ της τραγωδίας. Δηλαδή, 8 ημέρες πριν από την αποκάλυψη της εφημερίδας για αλλίωση των συνομιλιών σταθμάρχη και μηχανοδηγού, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών είχε ζητήσει από την Ελλάς να επιταχύνει την έρευνα για την παράνομη υφαρπαγή των συνομιλιών από το σύστημα καταγραφών του ΟΣΕ. Μεταξύ άλλων, ζήτησε να διαπιστωθεί ποιοι είχαν πρόσβαση στο επίμαχο αρχείο, ποιοι μπήκαν στα γραφεία του ΟΣΕ τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, αν υπάρχει καταγραφή εισόδου τους σε οικεία βιβλία της υπηρεσίας, αν υπάρχει πόρισμα εσωτερικού ελέγχου για την διαρροή των ηχητικών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών ζήτησε επιπλέον να καταθέσουν όσοι είχαν πρόσβαση στα αρχεία και να εντοπιστούν εκείνοι που έκαναν τη συγγραφή των συνομιλιών.